Το ότι μας χωρίζει χάσμα όσον αφορά το τι θεωρούμε εμείς ότι αποτελεί σύγκρουση συμφέροντος και ποιος είναι ο ορισμός της πολιτικής ηθικής διοντολογίας και τι θεωρεί το Προεδρικό και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν γνωστό. Σήμερα επιβεβαιώθηκε με τον πιο περίτρανον τρόπο. Σε μια εντεκασέλιδη επιστολή του προς την Επιτροπή ο Πρόεδρος, λίγο πολύ μας έχει αναφέρει ότι δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό ο ίδιος να εγκρίνει με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θέματα τα οποία έρχονται από το Διοικητικό Γραφείο που φέρει το όνομά του και στο οποίο συμμετέχουν ως συνέτεροι και διευθυντές οι θυγατέρες του. Αντιθέτως, μάλιστα, ο Πρόεδρος θεωρεί ότι αυτό είναι και θεμητό, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τον ελέγχουμε. Και δεν θεωρεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να μας απαντήσει ο Πρόεδρος είναι ότι μέσα στην επιστολή μας καλεί να αναρωτηθούμε ποιος κρύβεται πίσω από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφήνοντας να νοηθεί ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Ρωτήσαμε τον εκπρόσωπο της Προεδρίας, τον Διευθυντή του Γραφείου του Προεδρού, να μας πει ποιες θεωρεί είναι αυτές οι πολιτικές σκοπιμότητες που κρύβονται πίσω από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μας τις αναφέρει ο Πρόεδρος, αφού προφανώς κάτι έχει στο μυαλό του και απάντηση δεν πήραμε. Θα αναμένουμε. Τελειώνοντας, πρέπει να πούμε ότι στην πολιτική υπάρχουν κάποια πράγματα και κάποιες πρακτικές οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι καν προς συζήτηση. Η σύγκρουση συμφέροντος είναι εκεί. Κάθε ένας αντιλαμβάνεται τι σημαίνει να συμμετέχει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων οι οποίες εξυπηρετούν το οικογενειακό σου περιβάλλον και τον περίγυρο σου. Εάν ο πρώτος πολίτης της χώρας θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι για το οποίο ελέγχεται, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να τον αφήσουμε στην κρίση των πολιτών αυτής της χώρας. Πάντως υπάρχει μια ευλογική θέση που έχει διατυπωθεί, διότι έτσι είναι αυτά να αλλάζει ο Μανολιός και να βάλει τα αρχότα αλλιώς. Δηλαδή, με τα κάμερα νόμων και να πούμε όποιος κρατικός πνευματούχος έχει γραφείο που έφερε το όνομα του, πρέπει να αλλάζει η πονημία. Πολύ σωστό. Ταυτόχρονα μπορεί να συνδέεται διαφορετικά. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Αυτό που λέμε δεν είναι ότι ξέρετε, ας φύγει το όνομα, αλλά να συμμετέχει παρασκηνιακά. Αλλά δεν μπορεί να λέγεται ότι το να συμμετέχει σε αποφάσεις που συνδέεται μαζί του το διοικητικό γραφείο, στο οποίο συμμετέχουν οι κόρες του και το οποίο φέρει την επωνυμία του, δεν είναι πολιτικά μεμπτό. Δεν λέμε να με γίνεται τούτο και να γίνεται το άλλο το οποίο είπατε. Να με γίνεται τίποτε από τα δύο. Αυτό σημαίνει πολιτική διοντολογία, αυτό σημαίνει αποφυγή σύγκρουσης συμφέροντος, αυτόν επιβάλλουν τα δημοκρατικά κράτη.